θάνατο πατήσας και της ενδυμήλωσης η ζωή χαρισάνος. Χριστός ανέστη νεκρό, παρά το θάνατο πατήσας και της ενδυμήλωσης η ζωή χαρισάνος. Χριστός ανέστη νεκρό, παρά το θάνατο πατήσας και της ενδυμήλωσης η ζωή χαρισάνος. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε Άγιο Κύριον Ιησού τον μόνον αμάρτητο, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση. Ήμουν και δοξάζουμε, σίγαρη Θεός ημών, εκτός ο άλλων κοίδαμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δουγαρίδια του Σταυρού χαράνε τον κόσμο, διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο. Ημνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γαρυπομείνας δι' εμάς, καλά του θάνατο, όλες σας. Να καθίσουμε. Βρισκόμαστε μετά το Πάσχα μία εβδομάδα περίπου. Και η εορτή του Πάσχα μας επιβάλλει να αναφερθεί ο λόγος στο νικητή του θανάτου. Είναι ο άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα, όπως τον έδειξε ο Πιλάτος όταν ήταν οι γραμματείς και φαρισαίοι γύρω και όχλος πολλής, είδε ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος που αμαρτία ούχε ποίησε, ουδέ ευρέθης δόλος στο στόμα του. Και κατά την ομολογία των ιδίων των εγκαθέτων, εγκάθετοι είναι αυτοί που πάνε, που πηγαίναν στον Χριστό, σταλμένοι από το, από τους γραμματείς και φαρισαίους, για να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις και να τον κατηγορήσουν. Και έφευγαν ομολογώντας στο πρεσβυτέριο και στο συνέδριο των Φαρισαίων ότι ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ότι εμείς πήγαμε για να τον παγιδεύσουμε, αλλά από το στόμα του έσταζε άβρα ουράνια. Και εχμαλωτίζονταν οι εχθροί του και ταπεινωμένοι έφευγαν και ιτημένοι από το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν είναι ο άνθρωπος, γιατί γεννήθηκε από την Παναγία που ήταν άνθρωπος, αλλά με επιλογή του Πατέρα και συμφωνία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος από την Παναγία. Την Παρθένο, την Πάναγνη, την γυναίκα που, είναι, που ήταν καθαρή, εντελώς καθαρή. Γιατί δεν χωράει, δεν κατοικεί ούτε το Πνεύμα το Άγιο, ούτε ο Πατέρας, ούτε ο Υιός σε μη καθαρό χώρο. Η Παναγία λοιπόν είχε όλη την προϋπόθεση της καθαρότητος και κατοίκησε μέσα της εν Πνεύματι Αγίω το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και βέβαια σαν άνθρωπος απέθανε αφού σταυρώθηκε, σαν Θεός όμως αναστήθηκε.
Θέλω, επειδή ο λόγος γίνεται για το πρόσωπο του Κυρίου, που δεν ασχολήθηκαν μόνο οι τέσσερις Ευαγγελιστές στα τέσσερα Ευαγγέλια με το πρόσωπο του Κυρίου, αφού τον είδαν, και ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι, αλλά έχουν γράψει και οι προφήτες για το ένα και μοναδικό πρόσωπο του νικητή του θανάτου, του Ιησού Χριστού. Και οι προφήτες έχουν ασχοληθεί. Ο Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς, γιατί ήταν και βασιλιάς, που τον πήρε ο Θεός από τσοπάνι και τον έκανε βασιλιά και προφήτη, που έζησε 1000 και κάτι χρόνια. Έζησε ο προφήτης Δαβίδ 1000 και κάτι χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. 1080 χρόνια. Αυτός λοιπόν που δέχθηκε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και προφήτευσε, γράφει μέσα στο βιβλίο που μας άφησε, το Ψαλτήρι. «Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών». Θα το εξηγήσω αυτό. «Εξηρεύξα το». Στην απλή γλώσσα, τη δημοτική που μιλάμε, το «εξερεύξα το» σημαίνει ρεύτηκε. «Εξερεύξα το», ρεύτηκε. Όχι βέβαια το στομάχι για να βγάλει μυρωδιά από τροφές, αλλά η καρδία μου, λέει. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν είναι ό,τι βλέπουμε και ό,τι πιάνουμε. Αλλά ο κυρίως άνθρωπος είναι η καρδία του ανθρώπου με το περιεχόμενό της. Όταν λέμε καρδιά, δεν είναι το σάρκινο σκεύος. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, για το καταλάβουμε, είναι μεν σάρκινο σκεύος, αλλά η ασχολούμενη περί τα θεία, με μελέτη γραφής, με προσευχή, με ύμνους εκκλησιαστικούς, με έργα κυρίως χριστιανικά, η ασχολούμενη με αυτά, την καρδιά, την πλημμυρίζουν με πνεύμα Άγιο και καρδιοποιείται, πώς να σας το πω αλλιώς, το σώμα ολόκληρο πια το κατευθύνει η καρδιά. Και ο νους είναι κατευθυνόμενος από την γεμάτη πνεύμα Άγιο καρδιά. Αν λοιπόν, κοιτάξτε, κατά την αναλογία που λέμε, έφαγα και γίνεται ένα ρέψιμο και έρχεται προς τα πάνω η γεύση του φαγητού που τρώμε. Στροφής. Εδώ ο προφήτης λέει ρεύτηκε η καρδιά μου και το φαγητό που είχε φάει χρόνια, γραφές, προσευχές, επικοινωνία με τον Κύριο, αυτό το φαγητό, το πνευματικό, έβγαλε προς τα έξω. Εξερεύξα το η καρδιά μου. Το εξερεύξα σημαίνει ρεύτηκε η καρδιά μου. Ξέρετε, το μυστήριο του ανθρώπου δεν είναι ο νους που σοφά μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι η καρδιά. Λέει, οι Άγιοι γίνονται σώματι και πνεύματι και καρδιά, καρδιά μία. Μια καρδιά.
Και όταν ο Θεός ομιλεί, όταν λέει, παιδί μου, δώσε μου την καρδιά σου, λέει στην Αγία Γραφή, Ιέ μου, δώσμη συν καρδία. Τι να την κάνεις, Κύριε, την καρδιά? Να, θέλω να μπω μέσα, να κατοικήσω, να μείνω μαζί σου. Άμα μπαίνει ο Θεός και κατοικεί μέσα, τότε γίνεται αλλίωση στον άνθρωπο. Γίνεται, αλλάζουν εσωτερικά, πνευματοποιούνται τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και ο άνθρωπος κινείται με βάση το Πνεύμα του Θεού και η λειτουργία του σώματος το ίδιο γίνεται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν προσεύχομαι καταλαβαίνω, ζω καρδιακά ότι στέκω σε αυτόν που έχει το θρόνο στον ουρανό, αλλά την κατοικία του μέσα μου. Αυτό το ζω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό το ζει η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε. Κάθε φορά που γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλή, ο άνθρωπος το γνωρίζει για το πράγμα. Όμως αυτή η ομολογία ότι είμαστε κάτω από την αμαρτία, αλλά αγωνιζόμαστε να μην μας πάρει τούμπα η αμαρτία, είναι αυτό που θέλει ο Κύριος και έρθει και μένει μέσα μας για να μας καθαρίσει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εξηρεύξα το, ρεύτηκε η καρδία μου λόγο και έβγαλε, λέει, από μέσα της λόγο αγαθό. Αυτά τα λίγα τα ξαναλέω άλλη μια φορά για να μας μείνουνε. Ρεύτηκε η καρδιά μου, λέει ο Δαβίδ, ρεύεται και η καρδιά, βλέπετε. Ρεύεται, Βασίλη, η καρδιά. Φυσικά. Δεν το περιμένεις, δεν το περιμένεις καθόλου. Λέει, διάβασα τον Άγιο Βασίλειο εδώ, το συνονόματό σου. Και τα λέει αυτά τα πράγματα, ότι αυτοί που έχουν καλή προαίρεση, αλλοιώνονται σιγά σιγά, μελετώντας την Αγία Γραφή και στην προσευχή και με τη Θεία Ευχαριστία, αλλοιώνονται, προς το καλύτερο πορεύονται δηλαδή. Λέει, με αλλίωσε, λέει ο Δαβίδ αλλού, με αλλίωσε, μου έφερε μία αλλαγή προς το καλύτερο. Η δεξιά του υψίστου, η δεξιά του υψίστου είναι μια εικόνα που ο Θεός με τη χάρη του αλλάζει τον άνθρωπο που έχει καλή διάθεση. Λοιπόν, και μου, αφού λοιπόν η καρδιά μου ρεύτηκε, έβγαλε από μέσα λόγο αγαθό. Ξέρετε κάτι, να το πω απλά, διδάσκαλε, λέει εκεί ένας νεανίας στο Χριστό, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας είναι ζωή, είναι αιώνιον κληρονομήσω, και λέγει ο Κύριος, τι με λέγεις αγαθόν. Άλλωστε, σε αυτόν μοναδικά και εξαιρετικά στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού αυτοδίκαια ανήκει το αγαθό, γιατί αυτός είναι ο αγαθός. Ο αγαθός. Ο Κύριος λοιπόν είναι ο αγαθός. Και ο Δαβίδ λοιπόν τώρα ρεύεται εσωτερικά και βγάζει από μέσα του τον Κύριο, λόγο αγαθό, όχι τίποτα άλλο. Αυτό που είναι καρπός, ο λόγος ο αγαθός πάντοτε, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο λόγος ο αγαθός πάντοτε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τονίζω
1080 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού γεννήθηκε ο Δαβίδ. 1080 χρόνια. Και εδώ μας λέει, τώρα το έγραψε, το διαβάζουμε 1000 χρόνια συνέχεια μετά, η καρδιά μου ρεύτηκε και εγώ έβγαλα από μέσα από την καρδιά μου με το ρεύσιμο της καρδιάς αγαθό λόγο. Ποιος είναι ο αγαθός λόγος? Είναι ο Κύριος, είναι. Γι' αυτό θα μιλήσει παρακάτω στο ψαλμό 44, από τον οποίο θα διαβάσω. Και λέει λοιπόν παρακάτω, αφού λοιπόν η καρδιά μου έβγαλε λόγο αγαθό, φωτισμένο από ψηλά, συνεχίζει, λέγω εγώ τα έργα μου, το βασιλεί. Από εδώ και πέρα λοιπόν, γράφω, αφού είναι γραπτά άφησε ο Δαβίδ, γράφω τα έργα μου, και η Πατέρας Εκκλησίας και ο Άγιος Γρηγόριος λέει, ένα από τα έργα είναι αυτό, το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι γι' αυτό που μιλάει εδώ πέρα. Ένα από τα έργα του. Αναγράφω για να το έχουν οι γενναίες των γενναιών μετά, ένα από τα έργα μου, το ψαλτήρι. Που μιλάει το ψαλτήρι, λέει το βασιλεί στον βασιλιά. Βασιλιά τον Κύριο αποκαλεί μέσα στα γραπτά. Και αυτόν εννοεί εδώ πέρα που μιλάει. Εγώ λοιπόν τώρα γράφω με το ρεύσιμο της καρδιάς εσωτερικά που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο να γράψω και το βασιλιά. Και γίνεται λέει η γλώσσα μου κοντυλοφόρος, κάλαμος, κοντυλοφόρος και μάλιστα κοντυλοφόρος που το κρατάει στο χέρι γραμματέας γρήγορος, οξυγράφος. Η γλώσσα μου λέει κάλαμος, γίνεται κοντυλοφόρος και γράφω εγώ έργα, ύμνους δηλαδή, ψαλμούς στο βασιλιά. Και μας δίνει το πρώτο γνώρισμα του βασιλιά που είναι ο Χριστός. Πνεύμα Άγιο είχε, δέχθηκε την έμπνευση πλούσια την δρακή και μας λέει νάτος ο βασιλιάς, ο νικητής του θανάτου. Ωραίος κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων. Ωραίος, τον βλέπει να είναι ωραίος και να έχει κάλος. Να είναι ωραίος και να έχει κάλος. Διαφέρει το ωραίος από το κάλος. Λέγει ο Αγίος Γρηγόριος, ο Βασίλης που διάβασα. Και το εξηγεί. Όταν λέμε αυτό είναι ωραίο, είναι εκείνο που κάνει από την ημέρα που γεννιέται τον κύκλο του όλο, φτάνει σε ακμή ο ωραιότητας, μετά παίρνει το κατήφορο και φθήρεται. Αυτό είναι το ωραίο κατά το ανθρώπινο. Το κάλος που το είχε ο βασιλιάς για τον οποίο μιλάω εγώ, το κάλος ήταν σύνθεση αρμονίας ομορφιάς βάσει του Αγίου Πνεύματος, που δεν φθήρεται ποτέ. Με το, θα λέγα, σύνθεση αγιοπνευματική, ο Κύριος ήταν κάλλη ωραίος. Δηλαδή στο κάλος που δεν πεθαίνει, το κάλος που ανήκει μόνο στο Θεό, για να σημάσαι την ωραιότητα. Είναι ωραίος αυτός, μάλιστα, αλλά το κάλος το έχει μόνο ένας, είναι ο Κύριος, ο βασιλιάς της δόξης. Αυτός έχει, είναι το κάλος το ανώτερο παραπάντας τους υιούς των ανθρώπων. Το παραπάντας τους υιούς των ανθρώπων σημαίνει από όλους τους ανθρώπους.
έχει το κάλος ανώτερο, σαν άνθρωπος που γεννήθηκε. Όχι σαν Θεός, ήταν και Θεός και άνθρωπος. Λοιπόν, σας περιγράφω αυτό από εδώ και κάτω, το πρόσωπο του βασιλιά, που είναι κάλος που ξεπερνάει όλες τις ανθρώπινες ομορφιές. Είναι από ψηλά και είναι άφθαστο. Και είναι και άφθαρτο, είναι και αθάνατο. Και το λέει ο ίδιος εδώ τώρα. Λέει γιατί το βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου να έχει κάλος που δεν πέφτει ποτέ. Γιατί λέει εξεχήθη η χάρις εν χείλεσή σου. Κύριε, λέει, σε βλέπω. Τον έβλεπε αυτό, Κύριε. Όλοι οι προφήτες, όλοι, αυτό το έχουμε δεδομένο στο μυαλό μας μέσα, ότι ο προφήτης δεν γράφει αυτό που γράφει καθ' υπαγόρευση, αλλά βλέπει αυτό που γράφει και το γράφει. Όλοι οι προφήτες και όλα τα γεγονότα. Ιδού η Παρθένος έξι εργάστρι και τέξετε ιών. Ο Ισαΐας, ο προφήτης, 800 χρόνια πριν τη γέννηση, λέει, νάτι, η Παρθένος συλλήψει εγκαστρή, θα λάβει, θα πιάσει παιδί στη γαστέρα, λέει, εμβλέμματι Αγίο, λέει. Την βλέπει μπροστά του και ο Δαβίδ εδώ βλέπει το βασιλιά Χριστό και λέει, στα χείλη του, είναι, τα χείλη του είναι βουτυγμένα στο πνεύμα το Άγιο. Στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει εξεχεί, χύθηκε λέει. Αυτό σημαίνει η χάρη στα χείλη σου. Χύθηκε. Του λέει ο Δαβίδ για τον Χριστό. Πριν γεννηθεί ο Χριστός, τον έβλεπε να έχει αυτή τη χάρη. Τον έβλεπε, παρακαλώ. Και έχουμε και από το Ευαγγέλιο αυτή τη μαρτυρία. Ότι ο Χριστός πήρε από τον Πατέρα του το χρίσμα να κατέβει στη γη. Τον είδε ο προφήτης Αΐας ότι θα κατέβει στη γη, αλλά έβλεπε και ολόκληρη τελετή επάνω στον ουρανό να γίνεται και να χρύει ο Πατέρας, να χρύει ο Πατέρας με το λάδι της πατρότητας ότι είναι παιδί του και ότι κατεβαίνει στον κόσμο να κηρύξει νέο νόμο, την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Τον έβλεπε, παρακαλώ, να το χρύει. Και εδώ από αυτό μας λέει ο Δαβίδ, εγώ είδα να χύνει ο Πατέρας σου το Πνεύμα του Άγιον στα χείλη σου, τόσο ώστε να μην γίνεται κατανοητό από τους ανθρώπους, όμως να ομολογείται. Τι λέγαμε προηγουμένως. Έστειλαν για να τον παγιδεύσουν με λόγο οι Εβραίοι και γύριζαν και λέγανε ουδέποτε ελάλησεν ως ούτως ο άνθρωπος. Δεν είδαμε να έχει λαλήσει, να μιλήσει άνθρωπος σαν και αυτόν τον άνθρωπο. Είχε λοιπόν χυθεί από τον Πατέρα στα χείλη του η χάρις. Είχε χυθεί από τον Πατέρα του το Πνεύμα του Άγιο. Άλλωστε δεν βρέθηκε στον κόσμο να λαλήσει σε γι' αυτόν άλλος. Δια τούτο, το λέει παρακάτω, επειδή χύθηκε η χάρη στα χείλη σου, λέει ο Δαβίδ, δια τούτο, γι' αυτό, ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Σε ευλόγησε ο Θεός αιωνίως. Σε ευλόγησε ο Πατέρας σου αιώνια. Ο μόνος που πριν γίνει ο κόσμος, προπάντων των αιώνων, που γεννήθηκε από τον Πατέρα του. Το πώς δεν συζητιέται. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Και τώρα, αφού το βλέπει κατά αυτόν τον τρόπο ο Δαβίδ, λέει «Περίζωσε τη ρομφαία σου επί το μυρό σου δυνατέ». Πάρε, λέει, το όπλο σου, ρομφαία είναι το όπλο. Τι όπλο να πάρει ο Κύριος τώρα. Και βάλτε εδώ στο μυρό σου, δίπλα. Ξέρετε κάτι, κυρίως μυρό
όταν λέει γραφή για μοιρά, δύο. Δεν είναι τούτα εδώ τα μοιρά. Λέει, από το μοιρό σου, λέει στον Αβραάμ ο Θεός, από τα μοιρά σου θα γεννηθεί παιδί και από αυτό γενναίες ανθρώπων μετά. Από τα μοιρά σου θα γεννηθεί. Εννοεί την δύναμη που έχει ο άνθρωπος στη μέση του, σπέρνει το σπέρμα, είναι δύναμη σε αυτή. Και το σπέρμα φέρνει άνθρωπο. Που με τη χάρη του Θεού κάνει θαύματα. Και εδώ λοιπόν τον βλέπει και λέει, βάλε τη ρομφαία σου, ρομφαία είναι το δυνατό όπλο, στα μοιρά σου. Δυνατέ, το ονομάζει και δυνατό το Κύριο. Με την ωραιότητά σου και με το κάλο σου. Η ωραιότητα σημαίνει να βάλεις τη ρομφαία σου στον κατάλληλο καιρό. Αυτό έτσι γράφει ο κ. Βασίλης που διάβασα εδώ. Στον κατάλληλο καιρό και με βάση το κάλο σου. Την αθανασία σου δηλαδή. Και αφού βάλεις το όπλο σου, αναφέρει τρεις λέξεις. Τον διατάζει τώρα ο Δαβίδ και του λέει, έντυνε, τέντωσε τη ρομφαία σου, το όπλο σου, και κατεβοδού, λέει, τον κατεβόδωσα. Σημαίνει ήρθε σπίτι μου, όταν λέει κατεβοδώνω κάποιον, σημαίνει ήρθε σπίτι μου και μετά βγήκα έξω να του πω σε ευχαριστώ που ήρθες, η ώρα σου καλή, καλό ταξίδι. Αυτό λέγεται κατεβόδωσα. Εδώ λοιπόν του λέει και να, ο δρόμος σου να είναι ευχάριστος και, να, και εσύ με τη δύναμή σου δυνατέ φέρεις την πρόοδο, να έχεις καλό κατεβόδιο. Καλό κατεβόδιο. Κατεβοδού. Και μετά του λέει και βασίλευε. Και δεν θα πάψεις να είσαι βασιλιάς. Εσύ θα βασιλεύεις. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει ατυχώς. Ο Κύριος έχει την επιθυμία και γι' αυτό ήρθε να είναι βασιλεύς όλων, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Αυτό το έχει επιθυμία, όχι για να τον αναγνωρίσουμε σαν βασιλιά, αλλά εμείς για να έχουμε του βασιλιά την εύνοια και τη βοήθεια και την αγάπη του. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί μας έχει ανάγκη προς Θεού, αλλά για να έχουμε εμείς τη χάρη, τη βοήθειά του Κυρίου, να έχουμε καλό κατεβόδιο σαν και εκείνον, να πορευόμαστε στη ζωή με πρόοδο πνευματική. Δυστυχώς όμως, ένα μεγάλο ποσοστό, γράφει ο Γρηγόριος εδώ μέσα, κακοπροαιρέτων στρέφει τα νότα σε εκείνον που έχει την καλή προαίρεση να του δημιουργήσει καλή και αγία αλλίωση. Λέμε, αλλιώθηκε ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, δεν λέμε. Εκείνος ήταν καλός, πώς έγινε κακός. Ο Κύριος όμως ήρθε για να φέρει την καλή αλλίωση. Όχι την αλλίωση που εμείς έχουμε δημιουργήσει στον εαυτό μας, με τη δική μας προαίρεση. Λέγει λοιπόν ο Δαβίδ, εσύ βασιλιά προχώρα, θα έχεις καλό κατεβόδιο και θα βασιλεύεις. Και ας το προσέξουμε. Λέει, με ποια όπλα θα βασιλεύσει, λέει ο Δαβί. Το λέει ο Δαβί παρακάτω. Και ποια είναι η ρομφαία που λες θα την τεντώσει για να βασιλεύσει. Και απαντάει ο Δαβί. Ένε και εν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης. Τα όπλα του είναι αυτά, η αλήθεια, η πραότητα και η δικαιοσύνη. Τον ρωτάει ο Πιλάτος, τι εστίν η αλήθεια, όταν τον είχε απέναντί του, τι είναι η αλήθεια, του κάνει λάθος ερώτημα ο Πιλάτος.
Γι' αυτό και ο Κύριος απάντησε, εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Εγώ, είπε ο Πιλάτος, ο Κύριος, είμαι η αλήθεια. Ενώ ο Κύριος λέει, τι είναι αλήθεια, στο τι είναι αλήθεια, και να σου πω να καταλάβεις, αλλά μάθετε εγώ είμαι η αλήθεια. Αν θέλεις να τη μάθεις, έλα μαζί μου. Άμα δεν θέλεις, δεν τη μάθεις ποτέ. Όσο και να ψάξεις, όσο και να σπάσεις το κεφάλι σου, αλήθεια δεν θα μάθεις. Γιατί εγώ είμαι αλήθεια που είσαι μπροστά σου. Λοιπόν, θα βασιλέψει λοιπόν με δύναμη την αλήθεια, την πραότητα. Την πραότητα, είπε ο Κύριος. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία, τα όπλα του. Και για να δούμε πιο καλά, το καταλάβουμε, δεν διάλεξε κανένα δυνατό πρόσωπο στη γη για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Κανένα από τα δυνατά πρόσωπα, ούτε τα μυαλά τα μεγάλα. Μικρούς, τους ταπεινούς της γης διάλεξε ο Κύριος. Και τους έμαθε αυτό το τροπάριο, αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αρετή. Μάθετε απ' εμού ότι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και ξέρετε, αυτός ο λόγος του Κυρίου, αμέσως συνέχεια, λέει εκείνος που είναι πράος και ταπεινός την καρδία, αυτός λέει, ο Κύριος, ευρύσει ανάπαυση στην ψυχή του. Αυτουνού η ψυχή θα αναπαυτεί. Μόνο αυτουνού αναπαύεται η ψυχή που έχει Κύριο με πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά. Το όπλο του αυτό, με αυτό το όπλο ο Κύριος κόπευσε, με αυτό νίκησε. Δεν υπάρχει άλλο όπλο. Κοιτάξτε κάτι. Ο άνθρωπος κατανοεί, ο κάθε άνθρωπος κατανοεί ότι το εργάζεται. Όποιο επάγγελμα κι αν υπάρχει στη γη, αν δεν ασχοληθεί ο άνθρωπος με τα χεράκια του να το παλέψει, να το κάνει λάθος, να το ξαναφτιάξει, να το ξανακάνει, δεν είναι δυνατόν να γίνει τίποτα άμα δεν κάνει αυτό. Άμα ασχοληθεί, θα πει το κατάλαβα, έτσι θα το φτιάξω. Αν εκεί στα ανθρώπινα, εδώ δεν χρειάζεται προσπάθεια για να καταλάβουμε αυτά που ο Κύριος λέει. Έτσι να μας έρθουν από πάνω κατευθείαν, χωρίς να υδρώσουμε λίγο, δεν γίνεται. Εν τη υπομονή ημών, κτίστας ψυχάς ημών, λέει. Να ρωτήσω. Ναι. Η αγάπη του Χριστού δεν είναι όπλο. Με αυτό δεν λέω τι είναι άλλο. Πραότητα είπατε. Αν είναι μαλακός. Αγάπη είναι και αυτό. Αγάπη είναι και αυτό. Δεν είναι σου αγάπη. Αμέ, τα έχει όλα. Και αυτό το έχει αγάπη μέσα. Όλα. Γιατί πράος είναι μαλακός, ξέρω. Δεν είναι πόσο ακριβώς το λέει. Αφού λέει και λέει και ταπείνωση λέει εδώ πέρα. Λέει πράος, πράος και ταπεινός την καρδία. Και λέει ο Γιώργος πάει σε βιβλίο του. Η ταπείνωση και η αγάπη πάνε και γυρίζουν μαζί. Δεν είναι μόνη της. Σου μιλάει άλλος άσχημα και εσύ λες, Κύριε μου, ο καημένος, τον τυρανάει ο διάβολος. Βοήθησε τον, αγάπη δεν είναι αυτή, τι είναι, και δεν του μιλάς. Μέσα είναι και πραότητα. Μέσα είναι και πραότητα. Αυτό δεν είναι μαλακός γι' αυτό. Βεβαίως είναι μαλακός. Βεβαίως είναι μαλακός. Την πραότητα, ας πούμε, πετυχαίνεις. Ναι, αυτός που έχει την πραότητα έχει αγάπη. Και ταπείνωση, βάζει και ταπείνωση μέσα. Ο Κύριος έτσι νίκησε. Λέει, λιδωρούμενος, δηλαδή τον βρίζανε, ούκαντε λιδώρη, δεν απαντούσε με βρισκές ο Κύριος. Ο Στέφανος, το χτυπάγανε με πέτρες, τον λιδωρούσανε και έλεγε μη στήσεις την αμαρτία ταύτη στον Κύριο. Μην τους υπολογίζεις αυτό που κάνουνε, γιατί μέσα από την παράταξη, από την ομάδα των φωνιάδων βγήκαν άγιοι μετά που ακολούθησαν τον Κύριο. Από την προσευχή του Αγίου που έκανε. Το όπλο αυτό είναι. Και επαναλαμβάνω, ποτέ δεν θα καταλάβει οποιοδήποτε και είναι αυτός, αν θέλει να είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και στο Ευαγγέλιο του Χριστού,
Δεν καταλάβει αν δεν ξεκινήσει να κάνει έστω και τόσο από αυτά που λέει ο Κύριος. Από εκεί πέρα θα είναι στο τι λέει εδώ ο λογισμός που θα πηγαίνει στραβά. Είναι το αυγό. Για να φας πρέπει να ανοίξει το αυγό. Κάθε εντολή. Έτσι είναι. Ανοίγεις, κάνεις την εντολή και όπα ανοίγει και σου λέει να με. Και καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που σου λέει. Λοιπόν, βασίλευε του λέει ο Δαβίδ, τον είπε πάνω από 1080 χρόνια, του φωνάζει, είσαι βασιλιάς, βασιλεύεις και θα βασιλεύεις και το όπλο σου που κρατάς και είναι ροφαία δυνατή, είναι η αλήθεια, η πραότητα και η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη. Βέβαια, όλοι μας λέμε, υπάρχει αδικία. Και φωνάζει, εγώ ανταποδώσω, λέει η Γραφή, εγώ θα πληρώσω εκείνον που σου κάνει κακό. Υπάρχει και ο δικαιοκρίτης. Και αμέσως παρακάτω λέει, και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Εδώ παρουσιάζει τον Κύριο να έχει το δεξί του χέρι που να είναι οδηγός του Κυρίου. Ο Κύριος δεν χρειάζεται να έχει δεξί χέρι και αριστερό χέρι, ούτε πόδια για να περπατάει. Γιατί είναι αυτός που είναι πανταχού παρόν. Και μέσα μας και έξω μας και εμείς το σύμπαν. Και εκεί είναι να αντιληφθούμε ότι μόνο όταν έχουμε Κύριο μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν παρακάτω λέει τα βέλη σου, τα βέλη σου, βασιλιά Κύριε, βασιλιά Χριστέ, είναι ακονισμένα. Είναι ακονισμένα, δυνατέ. Εις τον αιώνα του αιώνος. Όχι τώρα, αλλά για πάντα τα βέλη σου είναι ακονισμένα. Προσέξτε το αυτό πράγμα. Πάντοτε είναι του Κυρίου τα όπλα ακονισμένα. Όχι αυτά. Και ουδέποτε έχουν ιτηθεί τα όπλα του Κυρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει η Εκκλησία ως πλοίο κλειδονίζεται, κουνιέται, διώκεται, γίνονται διωγμοί, μαρτυρούν οι οπαδοί του Κυρίου, μαρτυρικό θάνατο κλπ. Δεν πέφτει. Είναι πάντα ακονισμένα. Κλειδονίζεται, αλλού καταποτίζεται, αλλά δεν βουλιάζει. Στέκει πάνω στα κύματα. Γιατί τα βέλη του Κυρίου είναι απολυσμένα. Ο Άγιος Βασίλειος λέει ποια είναι τα βέλη, τα πρώτα βέλη του Κυρίου. Τα δυνατά. 12 μαθητές του Κυρίου. Οι 12 μαθητές. Χωρίς καμία ανθρώπινη σοφία, με όπλο την αγάπη και μόνο που κάναμε λόγο προηγουμένως και τον λόγο που λέει εδώ η καρδιά μου βγάζει και από μέσα της λόγο αγαθό, αυτό το λόγο είχαν οι 12 Απόστολοι και οι 70 και οι 400 πως είναι, δεν θυμάμαι μετά, που σκοπίστηκαν στον κόσμο όλο σαν βέλη του Κυρίου δυνατά, χτύπησαν στην καρδιά τους καλοπροαίρετους και μόνο και τράβηξαν στη μάνδρα του Κυρίου τους εσωσμένους, εκείνους που έχουν προαίρεση, επαναλαμβάνω, προαίρεση και κινούν την ελευθερία με την αγαθούς προαίρεση και δέχονται το λόγο του Κυρίου καλοπροαίρετα, γιατί δεν είναι λόγος που το γέννησε μυαλό ανθρώπινο ώστε να μπορεί το μυαλό να το εξετάσει, αλλά χορηγείται στην καλή προαίρεση και μετά κατανοεί ο νους αυτό το λόγο του Κυρίου πόση δύναμη έχει. Αντίστροφα δεν γίνεται. Δώσε μου να το καταλάβω για να σε ακολουθήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε ακολουθώ γιατί με αγαπάς. Και από την αγάπη σου αλλοιώνομαι. Και αφού με αλλοιώνει η αγάπη σου, αντιλαμβάνομαι εκεί και πέρα αυτά που εσύ μου λες, Κύριε.
Λέει λοιπόν ότι είναι ακονισμένα, πάντοτε ακονισμένα τα μέλη. Δεν υπάρχει εποχή που να μην έχει ο Κύριος τους απολογητές του. Εκείνους που έχουν λόγο να δώσουν σε εκείνους που στρέφονται εναντίον του χριστιανισμού. Και όχι μόνο λόγο, αλλά και καρδιά να προσφέρουν στον Κύριο και την Εκκλησία του Κυρίου. Η άλλη ζωή θα μας δείξει, όταν κάποτε ο Θεός δώσει, εμείς είμαστε μεγάλοι, πρέπει να πάμε γρήγορα, αλλά έχουμε παιδιά εδώ, θα μας δείξει τι πρόσφερε η Ρωσία τα χρόνια του κομμουνισμού. Πόσα θύματα, ολοκαυτώματα στην αγάπη του Κυρίου. Επειδή πιστεύω στον Κύριο, οι Μπολσεβίκοι τους πέραν το κεφάλι, σε λέει εξορίας, ένα από αυτά ήταν και ο Άγιος. Πολύ Άγιοι, ε. Πολύ Άγιοι, έχουμε τον Άγιο Λουκά. Το Ρώσο, τον Άγιο Λουκά, το Ρώσο. Λοιπόν, αυτοί ήταν ακονισμένα βέλη. Τους δώσανε μέσα στις παγίδες και δεν τους έπιανε η παγίδα. Ο Άγιος Λουκάς μες στην παγίδα ήταν, δεν τον πειράζανε. Ανάγκη τον είχαν. Και εδώ στην Ελλάδα, όσο και να επιχειρηθεί με ύπουλα μέσα, να γίνει το γκρέμισμα, δεν γίνεται. 2.000 ολόκληρα χρόνια είναι τα πιστήρια ότι η Εκκλησία δεν θα πέσει ποτέ. Να θυμηθούμε το πρώτο ξεκίνημα, Πέτρο, Ιωάννη και Πέτρο που πήγανε στο Ιερό και κάνανε καλά, το διαβάσαμε και σε αυτές τις εβδομάδες στο Αναγνώσματα, στο Ιερό, για να αμέσως με την Ανάσταση του Κυρίου, πήγανε και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή, πήγανε να προσευχηθούν. Και εκεί τους συλλάβανε. Τους πήγανε στο Ιεβραίοι στο ανακριτήριο και εκεί βρέθηκε ο Άγιος Γαμαλίλ. Και λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί τους κυνηγάτε, αν αυτός που εσείς κρεμάσατε και σταυρώσατε είναι ένα ψέμα, απλούστατα, πόσοι άλλοι περάσανε πριν από αυτόν, πεθάνανε και έσβησε. Έτσι θα σβήσει και αυτό, λέει. Μην τους πειράζετε. Και προσέξτε, μήπως είναι το αντίστροφο του Θεού άνθρωποι και είσαστε θεομάχοι. Και επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτή η απλοϊκή έτσι, με το κήρυγμά τους, με πρότητά τους, κήρυξαν στον κόσμο λόγον αγαθό που τους έδινε το πνεύμα του Άγιο από την καρδιά. Από την καρδιά. Μόνο από την καρδιά. Εξηρεύσε το η καρδία μου, λόγο αγαθό και μόνο αγαθό λόγο. Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Του λέει, βλέπετε εδώ πέρα, και για το θρόνο του Κυρίου μιλάει ο Δαβίδ. 1080 χρόνια. Του λέει, εσύ κατέβηκες από το θρόνο του Πατέρα. Και αυτός ο θρόνος δεν πέφτει ποτέ, είναι αιώνιος. Εις τον αιώνα του αιώνος. Είναι πέρα από τους αιώνες. Γιατί υπήρχε πριν γίνουν οι αιώνες που ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά είναι ανώτερος από τους αιώνες, δεν το πιάνει ο χρόνος. Είναι αθάνατος ο θρόνος σου. Σε αυτό το θρόνο εσύ, Κύριε, είσαι ο αθάνατος. Εις τον αιώνα του αιώνος. Και λέει παρακάτω, ράβδος ευθύτητος ή ράβδος της βασιλείας σου. Τον παριστάνει εδώ πέρα τώρα, βασιλιά που είχε και ραβδί. Σκύπτρο λέγεται αλλιώς. Έβαζε ο βασιλιάς το σπαθί δίπλα, δείγμα της δυνάμεώς του. Και εδώ τον έχει με ραβδί, ράβδο, την ειλικρίνειά του, την ευθύτητά του. Είναι η ράβδος της βασιλείας σου. Και αυτή η ράβδος γίνεται και ραβδί. Για θυμηθείτε το τροπάριο της Μεγάλης Πέμπτης που λέει θα συντρίψεις αυτούς ως σκεύη κεραμαίος, τους αντιπάλους σου, αυτούς που σε πολεμάνε, θα τους συντρίψεις.
Θα μου πείτε ο Κύριος συντριβεί. Όχι. Αλλά από μονάχη η πράξη που κάνουν στρεφόμενοι εναντίον του Κυρίου, η πράξη αυτή η κακή έχει τη δύναμη να συντρίβει αυτούς που μετέρχονται την πράξη αυτή. Σαν να είναι, λέει, αγκείο που έχει φτιάξει ο κεραμέας μέσα. Τακ και το σπάει. Αυτό πάνε να κάνουν αυτοί που θέλουν να τα βάλουν με την εκκλησία. Εδώ λίγο θα κάνω ένα σταμάτημα να πω κάτι. Όσοι ξέρετε και χειριζόσαστε το ίντερνετ, εγώ δεν ξέρω, άλλος μου το άνοιξε και το διάβασα, στο αγιορείτικο βήμα, σε αγιορείτικο βήμα μέσα, γράφει ξεκίνησε ένας πιστός Θεσσαλονικιός την ημέρα του ακαθίστη ύμνου να πάει να κάνει το καθήκον του στην εκκλησία. Όμως με πληγωμένη την καρδιά, γιατί για τα γεγονότα που περνάμε τώρα εμείς εδώ πέρα, γράφει χωρίς να χρεωστάω πουθενά, βρέθηκα με χρέη λόγω της κρίσεως που ονομάζουν οι Κύριοι. Γι' αυτό από το λογισμό μου πέρασε να μην πάω στον Άγιο Δημήτριο να εκκλησιαστώ όπου πήγαινε ο άνθρωπος. Γιατί δεν ήθελα να δω ασπασμούς ανθρώπων της εξουσίας. Και είπα, να με συγχωρέσει η Παναγία, πέρασα όμως από το Άγιο Δημήτριο, προσκύνησα τον Άγιο, την Παναγία και πήγα σε ένα εξοκλήσι στην Παραμεθόριο. Εκεί εκκλησίασμα ήταν ο ιερέας που ήταν πολύ γέρον και ένας ακόμα που ήξερε και δεν ήξερε να ψάλλει. Εγώ, λέει, επειδή ήξερα λίγο μουσική, θέλησα να βοηθήσω κι εγώ. Αυτό ήταν το εκκλησίασμα, τρία άτομα. Όταν έφτασε ο ιερέας, χαίρε τύρανον απάνθρωπον, ευαλούσα της αρχής. Δηλαδή, Παναγία μου, λέει αυτό το κομματάκι, εσύ είσαι που βγάζεις το τύρανο από την εξουσία που μας κατατυρανάει. Αυτό λέει αυτό το κομματάκι. Όμως, να έχουμε υπόψη μας ότι κυρίως αναφέρεται ότι ο μέγας τύρανος είναι ο διάβολος. Σε αυτόν αναφέρεται. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ιερέας τύρανος ονομάζεται την εξουσία που τυρανάει την Ελλάδα. Όταν έφτασε εκεί πέρα, έμεινε ο ιερέας για ένα διάστημα χρονικό και μετά έκλαψε κιόλας, συνήρθε, τελείωσε ο ιερεσμός, τι σου συνέβη, το ρωτήσανε, λέει, είχα δίλημα να αναφέρω, να ψάλω υπέρ των αρχόντων που έχουμε ευχή στην εκκλησία μέσα ή όχι. Και όταν έφτασε αυτό το κομμάτι, παρακάλεσε την Παναγία αυτό το πράγμα, να βγάλει τον τύρανο από τη μέση. Και πήρα το μήνυμα. Να, όταν κάθε φορά που είναι να μνημονεύω στους άρχοντες, θα τους μνημονεύω, αλλά στο μυαλό μου θα έχω και χαιρετήρων από άνθρωπον. Εμβολούσα της αρχής. Φεύγω και πάω σπίτι μου, γράφει ο ιερωμένος. Όταν τελείωσε ο χαιρετισμός. Κάθομαι και μετά από λίγο ακούω τάπ τάπ την πόρτα. Κοιτάω από το παράθυρο γιατί πολλά συμβαίνουν. Μήπως είναι κανένας από αυτούς που κάνουν κάποιους ανθρώπους. Και βλέπω έναν παπούλι, ιερέα, κοντό με ένα μπαστούνάκι στο χέρι. Κατεβαίνω, το ανοίγω. Μπαίνει μέσα και μπήκε, λέει, στο σπίτι μου. Σε κάθε γωνιά λες και ήξερε το σπίτι μου χρόνια πολλά.
και μου είπε, θα λες χαίρετε έναν άνθρωπο, ευρώς αρχής, γιατί η Παναγία κουράστηκε από αυτή την κατάσταση και θα φέρει τέλος. Και επιγράφοντας, αυτός που το έχει περάσει στο ίντερνετ λέει, αυτό εγώ είδα, το γράφω, όποιος δεν το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Καραβάς και το όνομά του δίπλα. Αγιορετικό βήμα, όσοι θέλετε να το βρείτε, το δείτε και μέσα, στο ίντερνετ. Λοιπόν, αυτό για τον εξής λόγο, ότι ο Κύριος κρατάει την ρομφαία του, έχει τη μάνα του, η οποία και δική μας προστάτης και βοηθός, και θα δώσει με τη ρομφαία του Κυρίου, θα πατάξει αυτούς ο Σκεύη και Ραμαίος. Με το λαβδί του θα τους τυπήσει, Σκεύη και Ραμαίος, σαν, αλλού λέει, σαν αράγνη, πες το υφατό που κάνει αράγνη, έτσι θα τους διαλύσει. Με τον τρόπο του ο Κύριος, με τον τρόπο του ο Κύριος. Λοιπόν, αυτά για σήμερα μόνο και δίνουμε τέλος και λέμε ο Κύριος είναι ο βασιλιάς του κόσμου, του ουρανού και της γης, τα αφεντικό. Δεν είναι αυτοί οι πλανητάρχες και οι κύριοι, γιατί παραχωρεί επειδή η ανομία, το κακό, βασίλευσε επάνω στη γη. Ας μας φυλάξει από χειρότερα παγκόσμια κακά. Χριστός Ανέστη λοιπόν, χρόνια πολλά και ευλογημένα, ας τον αφήσουμε να περάσει την καρδιά μας, ώστε να έχουμε και εμείς να πούμε Κύριε, μιλάμε και η καρδιά μας ρεύεται και βγάζει λόγο αγαθό. Αμήν. Χριστός Ανέστη εγνε νεκρόν, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμεν. Αναστάς, όλοι μαζί, ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδω και νημήν, την αιώνια ζωή, την μέγα έλεος. Κύριος, βασιλεύς ουρανού και γης, κατά τον Δαβίδ. Εντάξει, το θέμα είναι αυτό που σου δώσω. Ναι. Πολύ μόνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση την άλλη Δευτέρα, ώρα 7. Είναι 8. Ώρα. Ναι, 7, νωρίς είναι. Εντάξει. Πάμε.